Επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα, παιδικές ιώσεις. Βέβαια, οι ιώσεις δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο απρόσεκτα, είναι στο σχολείο, δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς από πάνω για να κάνουν την παρατήρηση, είτε να βγάλει την ζακετούλα, είτε να τη βάλει, είτε να προσέχει πώς κινείται και αν υδρώσει, να μην εκτεθεί, ας πούμε, σε ένα ρεύμα και κρυώσει. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε για τις παιδικές ιώσεις και τα παιδικά κρυολογήματα που αυτή την εποχή νομίζω έτσι είναι στο άνθος τους και θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον παιδίατρό μας εδώ, γνωστό από τις εκπομπές μας εδώ στο web αλλά και στην τηλεόραση, στο μαγκαζίνο Life, τα έχουμε πει πολλές φορές. Χάρης Λόλη στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κίλιαν. Καλό φθινόπωρο να πούμε, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Ναι. Του προηγούμενου, του προλαλήσαντα, τον επίλογο. Στον οποίο επίλογο, που δεν ξέρω το θέμα, θα κάνω μια μικρή παρατήρηση στον ντύσιμο που είπε. Ωραία, για να ακούσουμε. Αφού βέβαια ακούσα και το θέμα σας, ότι είναι νομίζω οι ιώσεις της εποχής μας. Έτσι. Ακριβώς, και επειδή τα παιδιά είναι έτσι πιο ευαίσθητα σε αυτά. Πλήττονται. Ακριβώς. Σωστό. Τα παιδιά πλήττονται γιατί ακόμα δεν έχουν σχηματίσει την άμυνά τους. Είναι λογικό αυτό. Μέχρι 5 χρονών τα παιδάκια φτιάχνουν την άμυνά τους λίγο, μετά γίνονται πιο γερά. Ανθεκτικά θα λέγα σιγά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πιο απρόσεκτα. Δηλαδή, εμείς όταν καθόμαστε στο ρεύμα, ακριβώς, το αντιλαμβανόμαστε και. Γιατί τα παιδιά κινούνται. Προφυλαζόμαστε. Εμείς καθόμαστε και ισχύει. Τα παιδιά κινούνται. Σωστά. Γιατί αρρωσταίνουμε το χειμώνα. Το έχω ξαναπεί, γιατί αρρωσταίνουμε το χειμώνα. Οι μεταβολές θερμοκρασίας. Είδατε πως κάνουμε υδρώνουμε. Σύνδρομο, ναι. Το βράδυ πέφτει λίγο κρύο, την ημέρα κάνει ζέστη. Αυτό εδώ, οι μεταβολές θερμοκρασίας, η υγρή ατμόσφαιρα που υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες, το φθινόπωρο, δημιουργούν συνθήκες ικανές να βγουν στην επιφάνεια τα μικρόβια και οι ιοί που ζουν πέριξ του περιβάλλοντος μας και στον εαυτό μας. Μάλιστα. Θέλετε όμως να. Συχνά οι άνθρωποι αρρωσταίνουν πιο συχνά οι άνθρωποι το φθινόπωρο, το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, καλή οξυγόνωση των χώρων. Δεν έχουμε συνοστισμό ατόμων, ακόμα και στο θερινό σινεμά που πάμε, είναι ανοιχτά. Ενώ στο χειμώνα βγαίνουν όλοι γύρω-γύρω-γύρω. Όπου υπάρχει συνοστισμός ατόμων, υγρή ατμόσφαιρα, μεταβολές θερμοκρασίας, εκεί γίνονται επιθετικοί και οι ιοί και τα μικρόβια. Γι' αυτό αυτή την εποχή πάντοτε έχουμε περισσότερες λοιμώξεις. Πολύ σωστά λοιπόν. Κάντε τη διόρθωσή σας σε αυτό που είπε ο κύριος Αρνιακός. Στο μέγεθος του ντυσίματος, ναι. Επειδή τα παιδιά κινούνται, δεν κάθονται όπως εμείς μπορούμε να κάτσουμε μια ώρα δύο βλέπουμε τηλεόραση ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Τα παιδιά κάνουν ασταμάτητα. Εάν υδρώσουν με τα ρούχα τα πολλά, είναι αυτό που λέω μεταβολές θερμοκρασίας. Άρα είναι πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουν από ότι ένα παιδί που δεν θα υδρώσει τόσο πολύ δεν θα είναι. Οπότε τι προτείνουμε στους γονείς. Στους γονείς λέμε να ντύνονται ανάλογα με την εποχή μας. Δεν θέλει τώρα, δεν είναι ζέστη κανείς σήμερα, έβρεχε σήμερα κανείς ζέστη. Εγώ είμαι ένα πουκάμισο είμαι. Να ντύνονται ανάλογα με την εποχή μας. Και φυσικά επειδή πάνε στα σχολεία ήδη, στα νηπιαγωγεία, στα λίγους σταθμούς, εκεί θέλει μια μικρή προσοχή, ένα παιδί φοράει δύο ζακέτες, να το βγάλει κάποια για να παίξει και μετά την ξαναφορέσει, ας πούμε, όπως κάνουν οι αθλητές όταν πάνε στον πάγκο της ομάδος και τέτοια φοράνε μέσα στο μπουμά τους. Αλλά να τα ξετύνουν, όχι να τα έχει ντυμένα να τρέχουν και να παίζουν. Αυτό είναι αυτό όμως που είπα κύριε Λόλη προηγουμένως, ότι στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό, δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς ή η γιαγιά, ξέρω εγώ, από κοντά να το προσέξει το κάθε παιδί απομονωμένο και γι' αυτό. Και οι δασκάλες θα έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό, γι' αυτό πληρώνουμε λίγο, για να έχουν και αυτές κάποιο ρόλο, να το δουν αυτά το κάνουν. Ναι. Μέσα καθήκοντά τους. Έτσι θα έπρεπε, έτσι θα έπρεπε. Λοιπόν, ποιες είναι οι παιδικές ιώσεις, κύριε Λόλη. Είναι τώρα, αυτή την εποχή. Γι' αυτό το λόγο. Είναι η εποχή που ευνοεί να βγουν. Ή όχι στην επιφάνεια. Σε όλου τρέχει η μύτη μας, αλλάζει η θερμοκρασία και γι' αυτό. Δεν είναι όμως κάτι σοβαρό. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρό. Αρκείται σε ένα μικρό πυρετό, σε κάποια καταρροή, συνήθως έντονη, και η καταρροή φαίνεται το βήχα, δεύτερο πάθος και το βήχα. Εγώ μέχρι στιγμής είδαμε πάρα πολλά παιδιά, αλλά σοβαρό δεν μπορώ να πω ότι είδα. Οπότε είναι πιο πολύ κρυολογηματάκια, ας πούμε. Κρυολογηματάκια που βέβαια σε μια ηλικία 2-3 ετών μπορεί να είναι λίγο βασανιστικό. Όταν δεν μπορεί να φυσήξει με τη μύτη του. Ναι. Είναι βασανιστικό. Ξυπνάει το βράδυ. Ενοχλεί τους γονείς. Είναι δηλαδή. Θέλει μια διαδικασία με τους φυσικούς ορούς και αυτά. Παρά ότι είναι κάτι σοβαρό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εμένα που η κόρη μου η μικρή έχει γύρω στις 2 εβδομάδες καταρροή, να μην ανησυχήσω. Να μην ανησυχήσετε, όχι. Αλλιώς θα σας τη φέρω. Έχουν μικρή και μεγάλη καταρροή. Απλώς η τέχνη σιγά σιγά θα μάθει να φυσάει τη μητούλα του, σιγά σιγά. Μέχρι τότε το βοηθάμε έξω από τον ορό και με διάφορα άλλα
αντισταμινικά που να βοηθήσουν λίγο τον περιορισμό της εκροής της. Πότε μπορούμε να καταλάβουμε αν, ας πούμε, η καταρροή, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, έχει να κάνει με κάποιον ιό ή αν είναι κρυολόγημα. Ναι, η μικρόβιο. Πάρα πολύ ωραία. Όσο είναι πιο καθαρή σαν νερό, η καταρροή το χρώμα, είναι δηλαδή. Ιογενής, το χρώμα. Όσο γίνεται κίτρινο-πράσινη παχύρευση, εκεί τίνει να μοιάζει με μικροβιακή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να... Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε και λίγο το νου μας. Αν βάλει και πυρετό και βήχα, όντως ο γιατρός χρειάζεται. Αν έχει μόνο μια καταρροή με άσπρη, καθαρή μιξούλα, δεν τρέχει και τίποτε. Αντιμετωπίζεται και με βοήθειες τηλεφωνικές. Μάλιστα, οπότε... Οπότε έτσι γίνει. Μπορούμε να το ξεχωρίσουμε λιγάκι μπορούμε, από το σπίτι πριν τρέχουν στους γιατρούς. Σιγά βγαίνει και το εμβόλιο της γρήπης, κάποιες ομάδες παιδιών θα το κάνουν, ομάδες όχι όλα. Ναι. Αυτά πάνε πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό, αυτά που είναι μέχρι 2 χρονών, αυτά που έχουν ιστορικό συχνών προσβολών βροχίδιος ή άνω λοιμόξεων, αυτά που έχουν βαρύτατες άλλες νεφρολογικές, αιματολογικές λοιμόξεις, είναι μια ομάδα κατηγορία γύρω στο 35% των παιδιών 40 που θα κάνουν το εμβόλιο της γρήπης. Το εμβόλιο της γρήπης προστατεύει από μια ομάδα ιών. Όχι ότι δεν θα αρρωστήσει ποτέ, αλλά σαφώς προστατεύει. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε. Καλά, εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου για αυτό το εμβόλιο της εποχιακής γρήπης. Δύο φορές το έκανα και ήταν οι χρονιές που αρρώστησα εγώ και τα παιδιά μου τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω. Ναι, θα απαντήσω. Είμαι ειδική περίπτωση. Θα ακόμα περισσότερο, αν το πω έτσι. Είμαι ειδική περίπτωση. Άλλωστε, στα δικά σου παιδιά δεν είσαι κατηγορία αυτή, από ό,τι ξέρω προσωπικά. Αυτό ότι έχω μια άποψη. Σωστά. Λοιπόν, πάντως νομίζω, κύριε Λόλη, ότι αυτό που ταλαιπωρεί τους γονείς πιο πολύ αυτή την περίοδο, καλά θα μου πείτε και ποια περίοδο όχι, είναι που έχω ακούσει και από πολλούς γονείς ότι συμβαίνει σε πάρα πολλά σχολεία, είναι αυτό με τις ψήρες. Α, καλά αυτό. Με το που ξεκινάει το σχολείο... Αυτό είναι διαχρονικό. Όλα τα παιδιά... Παιδιά που είναι ενήλικα, δεν είχαν ένα υπάρχει, αυτό είναι απέσιο, είναι δύσκολος, υπάρχει και θα υπάρχει. Και είναι πιο βασανιστικό στα κορίτσια, γιατί έχουν μεγάλα μαλλιά. Ένα γόρι το κουρεύει όλο και λίγο το θεραπεύει. Τα κορίτσια τι θα κάνει τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη συζήτηση την είχα κάποιες φορές, ας πούμε, και με κάποιους γονείς και γενικά έχει πέσει σαν συζήτηση στο τραπέζι. Πώς γίνεται, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποιον που λέει, μα δεν μπλένονται, ας πούμε, πώς έρχονται οι ψήρες σε ένα σχολείο και... Εντάξει, κολλάνε όλα έχει, τα παιδιά. Ένας να έχει, μεταδίδεται εύκολα με τα ΟΑ και τέτοια. Τεινάζεσαι, ξύνεσαι, το μεταδίδεις παραδίπλα, στο διπλανό σου. Έχουν μία τάση αυτές οι φθήρες να πηγαίνουν πιο πολύ σε παιδικά κεφάλια, με τον υδρότα, με το ένα μετάλλο. Είναι πολύ εύκολο. Και από πού ξεκινούν. Από πού ξεκινούν. Κάπου θα το πάρει κάποιο. Κάποιο παιδί, κάπου θα το πάρει. Δεν είναι θέμα βρώμας. Απλώς όταν έχεις φθήρες, πρέπει να κάνεις μια υγιεινή αναγκαστική. Ναι. Αναγκαστική όταν κολλείς. Όχι όμως ότι το βρώμικο κεφάλι παίρνει πιο πολύ, φέρνει αυτό τις ψήρες. Κάπου τις κόλλησε στο περιβάλλον, ζει και αυτή. Την πήρε μία, έχει πολλά ουά, μία ψήρα, εύκολα μεταδίδεται. Ναι. Μένουν εκεί, είναι, τα παιδιά είναι ένα δίπλα στο άλλο, παίζουν μαζί, αγκαλιάζονται μαζί. Δεν είναι πολύ, πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι βασανό. Πάντως, από πού ξεκινάνε. Τώρα το έχω βαθύνει το θέμα, απλά επειδή το έχουμε στις πολλές... Κάπου υπάρχει, πώς ξεκινάει, οποιοδήποτε νόση, κάποιος ξεκινάει, υπάρχει και στο περιβάλλον. Ναι. Το έχει και γίνεται σε ένα παιδί. Και μετά, ασφαλώς... Και μετά αυτό το παιδί κάνει πολλά ψήρα και είναι μπελάς, είναι εύκολο να πάει σε άλλο. Τα παιδιά κάθονται δίπλα-δίπλα. Τι συστήνεται στους γονείς. Οι μανάδες και να ξέρουν ότι έχει... Ψήρες ένα παιδάκι, θα το συνεισχωρεί, δεν κάνουν, δηλαδή, θα πάνε στη δουλειά τους. Σωστά. Τι συστήνεστε στους γονείς, πώς μπορούν έτσι με τον πιο εύκολο τρόπο να απαλλαγούν τρόπο. Από τους επισκέπτες αυτούς. Ναι, κοιτάξτε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι πραγματικά το βραδάκι ένα μπάνιο με λίγο ξύρι και νερό και μία τσατσάρα αυτή τα πυκνά που έχουν μέσα αυτά τα παιδιά με τις ψήρες να το χτενίζουν το παιδάκι τους και μια φορά την εβδομάδα μπορούν να βάζουν ένα διφθηριακό σαμπουάν, μια λοσιόν. Αυτή είναι η προστασία. Μια φορά την εβδομάδα μία λόσιο και να το χτενίζουμε και συνεχίζει πολύ έλεγχος. Συχνά με λίγο ξυδόνερο. Ξυδόνερο, Ναι, ξυδόνερο το βράδυ με τις πυκνές τσατσάρες. Εκείνες εκεί τις πολύ... Και μετά ξεπλένουμε με κανονικό σαμπουάν. Ας ξεπλύνει, ναι, δεν πειράζει να ξεπλύνει, να μυρίζει το ξύδι, να ξεπλύνει. Αυτή είναι η προστασία. Αρκετό οξύδι, έτσι για να ας πούμε δύο προς ένα ή πιο λίγο μερικές σταγόνες. Μερικές σταγόνες, αρκεί να πάρει μια γεύση που είναι λίγο έτσι αντιψηριακό το ξύδι, να το πω έτσι.
Τι κάνει το ξύδι στις ψήρες? Είναι η οσμή, όλα αυτά που τα ποθεί και μερικές, όχι τις φωνεύει, αλλά βοηθάει στο να, πως όταν έχουμε μας φάει ένα κουνούπι, βάζαμε παλιά ξυδάκι. Έχει τα συμπτώματα να μην έχει τον κνισμό, όχι ότι θα σε θεραπεύσει μόνο το ναι. ξύδι. Αλλά είναι μία, και μία μικρή γραμμή άμυνα στον κνισμό και στην επέκταση. Όχι ότι θα το θεραπεύσει αυτό. Κύριε Λόλη, αρχίζουμε και τρώγουμε τώρα με τη συζήτηση αυτή που ξεκινήσαμε. Και τα κοντά μαλλιά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, απλά νομίζω ότι σημαντικό επίσης είναι σε αυτό ότι να γίνεται δουλειά, ας πούμε, σε μια σχολική τάξη, να γίνεται δουλειά από όλους τους γονείς. Γιατί αν, ας πούμε. Ναι, δεν μπορεί, μα αυτά είναι ομαδικά αθλήματα. Έτσι, αν από τα 20 παιδιά, ξέρω εγώ, τα 25, μόνο οι 5 γονείς κάνουν τη θεραπεία αυτή και οι υπόλοιποι 20 δεν την κάνουν. Είναι σαν τα εμβόλια. Για να φύγει μια αρρώστια με τους εμβολιασμούς, πρέπει όλα να εμβολιάζονται. Αν τα μισά δεν εμβολιάζονται, σαφώς θα. Ελοχεύει πάντοτε αυτή η ασθένεια. Έτσι και αυτό. Βεβαίως όλοι μαζί. Το κάτω-κάτω στα σχολεία αυτά τα ιδιωτικά, του παιδικού αγώνε για πειραγωγία, νομίζω εκεί μπορεί να περάσει πιο εύκολα ένα τέτοιο μήνυμα. Είναι πιο ελεγχόμενα, να το πω έτσι. Μην το λέτε. Και λοιπά, σε αυτό το στυλ, όχι ότι ήταν. Μην είστε σίγουρος, εξαρτάται από το γονιό. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο ελεγχόμενα, δημιουργούνται κάποιες άλλες απαιτήσεις, ξέρω. Κάπως έτσι, αυτό έτσι το βλέπω, όχι ότι. Ναι. Υποτιμώ το άλλο, για όνομα Θεού. Και εγώ παιδί λοιπόν. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου σε όλες τις μαμάδες με κορίτσια με μακριά μαλλιά. Λοιπόν, που πραγματικά είναι μεροκάματο αυτό το. Δηλαδή. Εγώ αγόρι είχα και κοντά μαλλιά και τρόμαξα κάποτε όταν ήταν μικρό να τις διώξουν. Τρομάξαμε. Εκεί νομίζω πείθεις το παιδί ότι είναι πολύ της μόδας το μαλλί καρφάκι. Ναι, ναι. Τα αγόρια και τζάκια σώζονται λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Λόλη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.